Η Μαρία ήταν μια 55χρονη γυναίκα. Ήταν χωρισμένη και μεγάλωνε δύο παιδιά, τη Χαρά και τον Αλέξανδρο. Ο άντρας της, ο Πέτρος, την εγκατέλειψε μετά από 8 χρόνια γάμου και ενώ τα παιδιά ήταν ανήλικα. Η ίδια τότε μετακόμισε στο πατρικό της και με τη βοήθεια της μητέρας της, Σταμάτας, ρίχτηκε στη μάχη επιβίωσης των παιδιών της. Επικεντρώθηκε στον καλό αυτό αγώνα και σήμερα καμαρώνει τα δύο παιδιά της. Τον αγώνα της όμως δεν ήταν όπως γράφει μόνη. Είχε πάντα τη στήριξη του διαχρηστών Σαλού, του Ιωάννη. Και το δυστύχημα για αυτήν ήταν ότι ουδέποτε κατάλαβε πως αυτός κρυβόταν πίσω από ανεξήγητα γεγονότα. Ο άντρας μου, ο Πέτρος, χρωστούσε κάποια μαθήματα στο πανεπιστήμιο. Ενώ εγώ διορίστηκα ως φιλόλογος σε σχολείο του νομού Αργολίδας. Εκεί νίκασα μια καρσονιέρα και άφησα τα παιδιά στη μάνα μου. Η μάνα μου και ο πατέρας μου στεναχωριόντουσαν με όλα αυτά και άρχισαν πρώτοι να καταλαβαίνουν πως ο Πέτρος δεν ήταν όριμος να αναλάβει τα ενία της οικογένειας. Το άρεσε πολύ ο ύπνος και το ξενύχτη. Ο πρώτος μας καυγάς με τον Πέτρο αφορούσε στο ότι χρησιμοποιούσε χρήματα που του έδωσαν να πληρώσει τους λογαριασμούς και ένα γραμμάτιο για οικοσυσκευές στα χαρτιά. Στην Αργολίδα υπηρέτησα 2 χρόνια και μετατέθηκα σε σχολείο του Πειραιά. Υποσχέθηκα στους γονείς μου όταν επέστρεψα ότι θα βοηθήσω ώστε να πάρει το πτυχίο του ο Πέτρος και θα τον στηρίξω να συνέλθει. Τον αγαπούσα και πίστευα πως όλα θα διορθωθούν. Δεν ήθελα να κάνω κάτι που θα πληγώσει τα παιδιά μου. Κατά την παραμονή μου στην Αθήνα, ο Πέτρος άρχισε να αλλάζει λίγο. Από τα 12 συλλογικά μαθήματα πέρασε στα 5 και όλα έδειχναν πως θα διορθωθούν. Έπιασε μάλιστα και μια δουλειά στο παλαιό Φάληρο ως σερβιτόρος. 2 μισθοί και κάποιο βοήθημα από ιδιαίτερα μαθήματα έδειχναν πως όλες οι δυσκολίες θα ξεπερνιόντουσαν. Όμως αυτό κράτησε για λίγους μήνες. Μια μέρα ο Πέτρος γύρισε σπίτι μεθυσμένος και άρχισε να φωνάζει και να διαμαρτύρεται για τη ζωή του. Προσπάθησα να τον ηρεμήσω και τότε εκείνος άρχισε να με χτυπά. Τα παιδιά ξύπνησαν από τη φασαρία και άρχισαν να κλαίνε. Δεν είχα ζήσει ποτέ τέτοια κατάσταση. Έτσι, πρωί-πρωί πήρα τα παιδιά μου και πήγα στο σπίτι των γονιών μου. Δεν μπορούσα άλλωστε να πάω στο σχολείο γιατί στο πρόσωπό μου ήταν εμφανή τα σημάδια του ξυλοδαρμού. Η μητέρα μου μόλις με είδε έγινε έξω φρενών. Εκεί συνάντησα για πρώτη φορά τον Μακαρίτη, τον Τρελογιάννη. Καθόταν στο πεζούλι της αυλής μας και κρατούσε 2 παιχνίδια, μια κούκλα που πρόσφερε στη Χαρά και ένα αυτοκίνητο στον Αλέξανδρο. Τα παιδιά μου τον ήξεραν γιατί μόλις τον είδαν έτρεχαν κοντά του και εκείνος άρχισε να χοροπηδάει. Δεν του έδωσα σημασία. Η μάνα μου είπε «Παίξε λίγο με τα παιδιά Γιάννη να δω την κόρη μου». Είπα λοιπόν στη μάνα μου «Ο Πέτρος δεν είναι ο άντρας που ονειρευόμουν τώρα». Κατανοώ πως δίκιο είχατε τότε που μιλούσατε γι' αυτό να. Ήμουν τυφλωμένη από τα πάθη μου που ερμήνευα ως έρωτα την αγάπη. Αλλιώς τα περίμενα τα πράγματα και αλλιώς εξελίχθηκαν. Χτες παράγινε το κακό. Άπλωσε χέρι πάνω μου και είδω τα χάλια μου. Ούτε τα παιδιά δεν σεβάστηκε. Ήρθε μεθυσμένο στο σπίτι, φώναζε και γίναμε ρεζίλι στη γειτονιά. Από καιρό, Μαρία, είχα διαπιστώσει πως κάτι δεν πάει καλά με το γαμπρό μας. Φερόταν περίεργα και δεν σου κρύβω πως όταν έλειπε στην επαρχία σπάνια ερχόταν να δει τα παιδιά. Ο πατέρας σου στεναχωριόταν για την κατάσταση αυτή, αλλά δεν σου είπε τίποτε, ελπίζοντας πως ο Πέτρος θα συνέλθει. Ευτυχώς κατέβηκε στην αγορά και δεν σε είδε, γιατί ποιος ξέρει πως θα λειτουργούσε. Έβαλα τα κλάματα και έπεσα στην αγκαλιά της μάνας μου, ρωτώντας τι να κάνω. Ήμουν απελπισμένη και απογοητευμένη. Η μητέρα μου με παρότρινε να γυρίσω στο σπίτι μου με τα παιδιά και να μιλήσω ανοιχτά στον Πέτρο, να δω αν υπάρχει ελπίδα να διορθωθεί η κατάσταση. Κάνε το σταυρό σου και κατάπια τη θλίψη σου. Δες αν υπάρχουν περιθώρια να στρώσει. Κατάλαβα πως δεν ήθελε να με συναντήσει την κατάσταση αυτή ο πατέρας μου και χειροτέρεψαν τα πράγματα. Όταν βγήκα στην αυλή, είδα τον Τρελογιάννη να μπουσουλάει και τα 2 παιδιά να έχουν ανέβει στην πλάτη του. Η Χαρά τότε φώναξε: «Μαμά, ο θείος Γιάννης είναι το γαϊδουράκι μας και μας πάει εκεί στην άκρη της αυλής να αγοράσουμε λίγο υπομονή». Τότε ο Τρελογιάννης άρχισε να τραγουδά: «Κάνε υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Κάνε υπομονή, μια λεμονιά ανθίζει στη γειτονιά».
Η χαρά τότε πετάχτηκε και είπε «Μανουλά, με την υπομονή που θα αγοράσουμε θα κάνουμε γαλάζιο τον ουρανό». «Μεγάλο πράγμα η υπομονή, Μαρία μου. Μεγάλο πράγμα, την αγαπά ο Χριστός και μπροστά της υποκλίνονται οι άγγελοι και οι άγιοι. Πόσο υπομονή έκανε η Παναγία μας, πόσο υπομονή έκανε, όταν είδε το μοναχογιό της πάνω στο σταυρό. Υπέμεινε τη θλίψη της από τον βίο χωρισμό με τον αγαπημένο της γιο, τον Χριστό μας, και αμύφθηκε. Αξιώθηκε να ζήσει την Ανάστασή του και να ακούσει τις καμπάνες να χτυπούν χαρμόσυνα. Και τώρα να, βρίσκεται στην αιωνιότητα κοντά του. Η Θεομήτωρα με την υπομονή που αγόρασε από τον Θεό έφτασε να ζωγραφίσει ολόκληρο το σύμπαν γαλάζιο. Κι εγώ, το ταλέπορο γαϊδουράκι, ψάχνω με τη χαρά και τον Αλέξανδρο την Παναγία να της δώσουμε ένα φιλί και να της ζητήσουμε να μας δώσει 2-3 κιλά υπομονή για να γίνουμε κι εμείς ζωγράφοι του ουρανού». Αυτά είπε και άρχισε και πάλι να τραγουδά. «Άφησε τη Βρεγιάννη στον καημό της», είπε η μάνα μου, και απευθυνόμενη προς εμένα με σταύρωσε και μου είπε «Άντε, με την ευχή του Χριστού να ξεδιαλύνεις την κατάσταση, τα παιδιά θα τα κρατήσω εδώ». Φίλησε τα παιδιά, έριξα μια διερευνητική ματιά σε αυτόν τον περίεργο ζητιάνο που έπαιζε μαζί τους και κίνησα να φύγω. Εκείνος τότε σηκώθηκε, έκανε μια βαθιά υπόκληση μπροστά μου και μετά άρχισε να με σταυρώνει, όπως και η μάνα μου. Το ίδιο έκαναν και τα παιδιά μου. Μέσα στην κατάσταση αυτή, η εικόνα που αντίκριζα με χαροποιούσε. Ήθελα να γελάσω. Σκέφτηκα όμως τι με περίμενε και έφυγα με σκυμμένο το κεφάλι για το σπίτι μου. Στον δρόμο σκεπτόμουν τα λόγια του Τρελογιάννη για την υπομονή. Ασυνείδητα, άρχισα να παρακαλώ την Παναγία να με βοηθήσει. Είχα κάμποσα χρόνια να ζητήσω βοήθεια από τον Θεό και την Παναγία. Την προσευχή άλλωστε ως τότε την εκλάμβανα ως ασήμαντη για τον σύγχρονο άνθρωπο. Πίστευα με τον δικό μου τρόπο στον Θεό. Τον θεωρούσα αορίστος, μια ανώτερη δύναμη. Και αυτό σε μια εποχή που κυριαρχούσε ως μόδα η αθεία στη γενιά μου. Μετά τις σκέψεις αυτές πέρασα το κατώφλι του σπιτιού. Ήμουν αποφασισμένη να μιλήσω ξεκάθαρα με τον σύζυγό μου τον Πέτρο. Τον βρήκα να κοιμάται ακόμη. Έτσι ασχολήθηκα με κάποιες δουλειές της κουζίνας. Έπειτα από μία περίπου ώρα, ο Πέτρος ξύπνησε. Ήρθε στην κουζίνα και βλέποντας το πρόσωπό μου με ρώτησε που χτύπησα. Δεν θυμόταν ή έκανε πως δεν θυμόταν. Τίποτε για τον καυγά. Του είπα πως εκείνος με χτύπησε και με κοιτούσε με μάτια γεμάτα απορία. Μου ζήτησε συγγνώμη και μου υποσχέθηκε πως κάτι τέτοιο δεν θα ξαναεπανελευθεί. Ήπια γιατί με έδιωξαν από τη δουλειά και σκεπτόμουν πως δεν μπορώ πια να βοηθώ το σπίτι», είπε. Από τότε ο Πέτρος δεν ξαναδούλεψε, αλλά ούτε τη σχολή κατάφερε να τελειώσει. Χρωστούσε 4 μαθήματα. Του άρεσε να περνά τις ώρες του άσκοπα στο καφενείο, παίζοντας χαρτιά και πίνοντας. Τα τελευταία 4 χρόνια του γάμου μας συνήθιζε να πηγαίνει στην Κομωτινή για μεγάλα χρονικά διαστήματα για να βοηθήσει, όπως έλεγε, τον πατέρα του στα χωράφια. Για τα παιδιά του δεν έδειχνε το παραμικρό ενδιαφέρον, ούτε καν ρωτούσε. Όταν αρχικά του τηλεφώνησα και τον ρώτησα πότε θα κατέβει στην οικογένειά του. Έτσι το διαζύγιο ήρθε φυσιολογικά, στα 32 μου χρόνια. 3 χρόνια μετά το χωρισμό κοιμήθηκε και ο πατέρας μου από ανίατη αρρώστια και μετακόμισε στο πατρικό μου σπίτι. Υπήρχαν πολλές οικονομικές κυρίως δυσκολίες. Η κυρία Σταμάτα, η μάνα μου, με παρότρινε να φτιάξω κατά το κοινώς λεγόμενο τη ζωή μου, να βρω έναν άντρα και να παντρευτώ. Σκεφτόμουν όμως τα παιδιά. Ο Τρελογιάννης, θυμάμαι, παρακολουθούσε διακριτικά τη ζωή μας. Ερχόταν και διάβαζε εκκλησιαστικά βιβλία στα παιδιά μου. Διάβαζε το ψαλτήριο στη μάνα μου και της εξηγούσε τη διδασκαλία του Χριστού με ωραίες περιγραφές. Πρωτότυπες δικές του. Η μάνα μου τον αγαπούσε γιατί της έκανε τα θελήματα και την παρηγορούσε. Δεν το θυμάμαι να ήρθε στο σπίτι μας χωρίς να κρατά ένα δώρο για τα παιδιά, κάτι για το σπίτι, ακόμα και για μένα. Κάποτε θυμάμαι πως διόρθωνα κάτι γραπτά των μαθητών στα αρχαία ελληνικά. Με πλησίασε την ώρα που διόρθωνα το γραπτό ενός άτακτου μαθητή που πάντα έκανε φασαρία την ώρα του μαθήματος. Μόλις που διάβαζα το όνομά του, έβγαζα σπυράκια. Ο Μακαρίτης με πλησίασε και είπε: «Αχ, βρε Μαρία μου, τι τράβηξα, ερχόμενος στο σπιτικό σας. Κάποια ατίθασα παιδιά της γειτονιάς άρχισαν να με βρίζουν, να φωνάζουν και να με κλωτσούν. Καλά παιδιά ήταν, αλλά έμαθαν να φέρονται σκληρά».
γιατί στο σπίτι τους δεν έχουν Χριστό. Οι γονείς τους τσακώνονται και τα έχουν παρατημένα. Τα λυπήθηκα τα καημένα, καθώς με χτυπούσαν. Είπαν στην Παναγία μας να τα νουθετήσει και στο Χριστό μας να τα αγκαλιάσει, μη χαθούν οι ψυχούλες τους. Λιδωρούμενοι, ευλογούμεν, λέγει ο Άγιος Παύλος, ο Απόστολος του Κυρίου. Τα ευχαρίστησα ένα προς ένα που με βοήθησαν να θυμηθώ τα λόγια του Αποστόλου μας και τα σταύρωσα. Εσύ, Μαρία μου, που έχεις να κάνεις με πολλά παιδιά, φαντάζομαι τι προβλήματα θα αντιμετωπίζεις στην τάξη. Μην το συζητάς, Γιάννη, τι τραβώ. Να, αυτό το γραπτό που διορθώνω ανήκει στον πιο ατίθασο μαθητή μου. Να φανταστείς ούτε καν μπορώ να το διαβάσω. Αχ, Μαρία μου, να ήξερες τι τραβά ο Δημήτρης στο σπίτι του. Ζει με τη γιαγιά του, οι γονείς του είναι χωρισμένοι και το καημένο ξεσπά στο σχολείο. Τον ξέρεις το Δημήτρη, ρώτησα με ζωγραφισμένη στο πρόσωπο απορία. Τυχαίνει να γνωρίζω τη γιαγιά του. Ζουν σε μια γκαρσονιέρα στον Πειραιά. Αγάπη θέλει ο Δημήτρης μας. Αυτό του λείπει. Τα λόγια του Μακαρίτη με έκαναν να δω με άλλη ματιά το γραπτό. Βαθμολόγησα την προσπάθεια και είδα τις αδυναμίες του, οι οποίες ήταν αρκετές. Την επόμενη μέρα ζήτησα από τον Δημήτρη να έρθει στο γραφείο και του ανακοίνωσα τα αποτελέσματα του γραπτού. Εκδήλωσα όμως και την επιθυμία να τον βοηθήσω λίγο με κάποια μαθήματα, να του κάνω ιδιαίτερα. Στην αρχή ήταν διστακτικός, αλλά μετά δέχτηκε. Έτσι γνώρισα και τη γιαγιά του. Η καημένη έκανε τα πάντα να με ευχαριστήσει. Τι πίτες, τι γλυκά. Και τι δεν έκανε. Ακόμα και ένα πλεκτό μου έπλεξε. Σε τρεις μήνες ο Δημήτρης ήταν από τους πιο καλούς μαθητές της τάξης. Η ριζική αλλαγή συμπεριφοράς συνέβαλε και στη μετατροπή του κλίματος στην τάξη. Όλα πλέον κυλούσαν στο μάθημα ήρεμα. Αυτό όμως που διαπίστωσα μόλις πρότινος ήταν πως η γιαγιά δεν γνώριζε τον Μακαρίτη, τον Ιωάννη. Και ο Δημήτρης που το ρώτησα, μιας και έγινε πριν από λίγα χρόνια ο γαμπρός μου και πήρε την χαρούλα μου, υποστήριξε πως τον Μακαρίτη το γνώρισε για πρώτη φορά στο πατρικό μου σπίτι. Εξ αφορμής της ερώτησής μου, ανέφερε μάλιστα ότι στη λήψη της απόφασης να νυμφευτεί τη χαρούλα έπαιξε σημαντικό ρόλο ο Μακαρίτης. Περίεργα πράγματα. Θεωρούσα δεδομένο ότι ο Μακαρίτης γνώριζε τη γιαγιά, γιατί πολλές φορές μου έδινε κάποια τρόφιμα, ρούχα, ακόμα και χρήματα να τα μεταφέρω. Με παρακαλούσε όμως να μην αποκαλύψω ποιος τα στέλνει, γιατί είναι αξιοπρεπής γυναίκα και δεν θα τα δεχόταν. Να της λες πως τα προσφέρει η κυρία Σταμάτα, η μάνα σου, στη μνήμη του πατέρα σου, γιατί αν της πεις για μένα θα στα στείλει πίσω. Ούτε καν να της δώσεις χαιρετίσματα από μέρους μου, γιατί είναι πολύ έξυπνη και θα καταλάβει ποιος κρύβεται πίσω από τα αγαθά που πηγαίνεις. Αυτό ακριβώς το στοιχείο με έκανε να πιστεύω πως ο Μακαρίτης γνώριζε καλά τη γιαγιά και την οικογένειά της, και γι' αυτό ακολούθησε την πολιτική που μου υπέδειξε. Σε αυτό συνηγορούσε άλλωστε και η φιλία που αναπτύχθηκε μεταξύ του Μακαρίτη, του Δημήτρη, της Χαράς και του Αλέξανδρου. Συγκεκριμένα ο Δημήτρης, για να μην μεταλαιπωρεί, ίσως ένιωθε και άσχημα που πήγαινα στο φτωχικό τους. Πρότεινε να ανεβαίνει για το ιδιαίτερο μάθημα στο σπίτι. Δέχτηκα και έτσι δύο φορές την εβδομάδα αρχόταν στο σπίτι. Γνώρισε τα παιδιά και αμέσως έγιναν φίλοι. Έβλεπα πολλές φορές να συζητούν με τη μάνα μου και τον Μακαρίτη Ιωάννη και είχα σχηματίσει την εντύπωση πως γνωρίζονταν. Αργότερα ο Δημήτρης πέρασε στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά και σπούδασε οικονομικά. Τελείωσε το στρατιωτικό του και έπιασε δουλειά σε μια τράπεζα. Λόγω της φιλίας που είχε με την Χαρά και τον Αλέξανδρο τον βλέπαμε συχνά. Ένα θάνατο πριν το θάνατο της μητέρας μου ήρθε χαρούμενος και μου ζήτησε το χέρι της Χαράς. Αρχικά ήμουν διστακτική, αλλά γνωρίζοντας τον εξαίσιο χαρακτήρα και την ευγένειά του, αμέσως συνένεσα στο γάμο των παιδιών. Άλλωστε είχα καταλάβει πως η κόρη μου τον αγαπούσε. Τρεις μήνες πριν κοιμηθεί η μητέρα μου, έγινε ο γάμος τους. Ο Δημήτρης και η Χαρά μου χάρισαν το πρώτο εγγονάκι, την Μαρία, που να φανταστώ την εξέλιξη των πραγμάτων μετά την παρέμβαση του Μακαρίτη Ιωάννη. Ο γαμπρός μου προσφάτως μου αποκάλυψε πως ήταν γενικά αρνητικός στο γάμο και στη δημιουργία οικογένειας, αλλά τον μετέπεισε ο Τρελογιάννης, ο οποίος τον παρότρινε για να τύχει της ευλογίας του Θεού. Τις λεπτομέρειες τις γνωρίζει μόνο ο ίδιος και η Χαρά, οι οποίοι δεσμεύτηκαν να τις καταγράψουν με την πρώτη ευκαιρία και να μου τις στείλουν. Ο θάνατος του συζύγου μου. 13 χρόνια μετά το διαζύγιο μου με τον Πέτρο, έγινε κάτι συναρπαστικό. Το γεγονός αυτό που έγινε τότε το συνειδητοποίησα μόλις προχθές, καθώς άκουγα στην εκκλησία τον κύριο Αναστάση να εξιστορεί γεγονότα της σχέσης του με τον Μακαρίτη Τρελογιάννη. Αναμόκλεψα τη μνήμη μου μόλις κατανόησα την αγιότητα του Διαχριστού Σαλού Ιωάννη και θυμήθηκα τα εξής. Μια μέρα ο Μακαρίτης, καθώς του είχε φτιάξει κάτι πρόχειρο η μάνα μου να φάει, γύρισε και μου είπε: «Μαρία,
Αν μάθαινες πως ο άνδρας ο Πέτρος είναι βαριά άρρωστος και σε χρειάζεται, τι θα έκανες? Η ερώτησή του με ξάφνιασε. Γνώριζα πως ο άνδρας μου ήταν στην Κομωτινή. Όλα αυτά τα χρόνια δεν είχε πάρει καν τηλέφωνο να ρωτήσει για μένα και τα παιδιά του. Ούτε οι γονείς του ενδιαφέρονταν για τα εγγόνια τους. Τόσο λοιπόν ο Αλέξανδρος, όσο και η Χαρά δεν ήθελαν καθόλου να ακούν τον πατέρα τους. Η μητέρα μου μάλιστα τον θεωρούσε υπεύθυνο και για το θάνατο του πατέρα μου, αλλά πάντα έλεγε: Ας το συγχωρέσει ο Θεός για το κακό που μας έκανε. Πάντως το Μακαρίτη απάντησα αμήχανα: Δεν ξέρω, Γιάννη, και να ήθελα να τον βοηθήσω δεν θα μπορούσα, γιατί τα παιδιά μου δεν θέλουν να ακούν ούτε το όνομά του. Άσε τι κάνουν τα παιδιά. Εσύ θα μπορέσεις να τον συγχωρέσεις? Αν και μου έκανε πολλά, εν τούτης μετά τόσα χρόνια πιστεύω πως ήταν ανώριμος για το γάμο. Αλλά κι εγώ εδώ που τα λέμε, έκανα τότε λόγω του νεαρού της ηλικίας πολλά λάθη και απερισκεψίες. Με τα χρόνια όμως μαθαίνεις. Η συγχώρεση Μαρία μου συντροφεύει και ακολουθεί πάντα αυτούς που θέλουν να είναι πιστοί στον Χριστό μας. Όποιος λοιπόν είναι κοντά στον Χριστό, μαθαίνει και την σεβαστή ακολουθία του, τη συγχώρεση, την αγάπη, το έλεος, την υπομονή, τη θυσία, την ευσπλαχνία. Η συγχώρεση ανοίγει τον δρόμο στην ευσπλαχνία και την αγάπη. Και τότε έρχεται το έλεος και όλες οι ευλογίες του καλού Θεούλη μας. Αν δεν υπήρχε στην ακολουθία του Θεού, έλεγε η Μακαρίτισσα η Μανούλα μου, η συγχώρεση, τότε ο κόσμος θα είχε καταστραφεί. Στον φιλέσπλαχνο του Κυρίου μας στηριζόμαστε και ελπίζουμε για να μην πάμε στην αιώνια κόλαση. Να Μαρία μου, μία φορά την είδα, τη συγχώρεση, να κάθεται δίπλα στον Παπαβασίλη. Την πλησίασα και την κοιτούσα. Ήταν λαμπερή σαν τον ήλιο. Την ερωτεύτηκα τόσο πολύ και από τότε δεν πέρασε η μέρα που να μην την αναζητώ. Κάθε φορά που τη βλέπω να κάθεται στον Παπαβασίλη, τη ζητώ το χέρι. Πόσο θα ήθελα να γίνει παντοτινό τέρι μου? Το είπα μια μέρα και στον Παπαβασίλη και εκείνος μου απάντησε: Η τρέλα πάει σύννεφο. Είναι τρελό, Μαρία μου, να την αγαπώ. Να την αγαπούσε και ένας Άγιος Γέροντας. Από την Εύβοια, ο πατήρ Ιάκωβος Τσαλίκης. Την αγαπούσε τόσο πολύ που πάντα φρόντιζε, καθώς μιλούσε στον καθένα που τον πλησιάζει να πάρει την ευχή του και να την έχει δίπλα του. Με συγχωρείτε, τους έλεγε, πριν τους πει οτιδήποτε. Έκανε δηλαδή πρώτα τόπο να σταθεί δίπλα του η Βασίλισσα Συγχώρεση, γι' αυτό και ο Κύριος του έδωκε ανάλογο μισθό, σαν του φτωχού Λαζάρου, τον έκανε βασιλιά. Και τώρα έχει μεγάλη παρησία προς τον Θεό. Και πρεσβεύει με την Βασίλισσα Συγχώρεση για όλο τον κόσμο. Δεν ήξερες πότε να παίρνει σοβαρά το Μακαρίτη και πότε να γελάς μαζί του. Ήταν ευχάριστος ακόμη και στις λύπες, αν και ομολογώ πως θεωρούσε αυτά που έλεγε πολλές φορές ακαταλαβίστικα. Μετά 3 ή 4 μήνες από την συζήτηση αυτή, πήρε ένα τηλεφώνημα από μια ξαδελφή του Πέτρου. Με πληροφόρησε πως ο Πέτρος πάσχει από την επάρατη νόσο. Μου είπε ακόμη ότι τα 2 τελευταία χρόνια μπαινόβγαινε στα νοσοκομεία και από τις χημειοθεραπείες είχε εντελώς καταβληθεί. Ο λόγος που μου τηλεφώνησε ήταν ότι θα κατέβαινε για νοσηλεία στον αντικαρκινικό νοσοκομείο Άγιο Σάβα και χρειαζόταν βοήθεια. Δεν σας κρύβω ότι ήθελα να ρωτήσω πολλά, να διαμαρτυρηθώ, να φωνάξω. Σκέφτηκα να διαφορήσω, αλλά μια εσωτερική παρόρμηση μέσα μου με παρακινούσε να του συμπαρασταθώ. Καλά, είπα. Θα δω τι μπορώ να κάνω. Έκλεισα το τηλέφωνο και 1000 σκέψεις άρχισαν να με βασανίζουν. Αδιαφόρησε, όπως έκανε και αυτός, για σένα και τα παιδιά του. Δεν αξίζει να ασχοληθείς, όπως έστρωσε να κοιμηθεί. Αν μάθουν τα παιδιά του ότι συμπαραστάθηκες, θα κάνουν φασαρία. Αυτή ήταν η μια πλευρά των σκέψεων. Μια φωνή όμως μου έλεγε: Άνθρωπος είναι και ο Πέτρος, και με αυτόν έφερε 2 αγγελούδια στον κόσμο. Ό,τι και να έκανε, ας είναι συγχωρεμένο, ιδιαίτερα τώρα που φεύγει από τη ζωή. Η μάνα μου κατάλαβε ότι κάτι με βασανίζει και ρώτησε να μάθει για το τηλεφώνημα. Δεν άντεξα και έβαλα τα κλάματα πέφτοντας στην αγκαλιά της. Τα παιδιά ευτυχώς έλειπαν. Της εξέδεσα τον προβληματισμό μου και εκείνη μου είπε: Κόρη μου, είμαστε πάνω απ' όλα Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Και ως χριστιανοί δίνουμε λόγο κάθε ώρα. Κάθε ώρα και λεπτό στον Χριστό και όχι στους ανθρώπους. Μπορεί ο Πέτρος να σου φέρθει και άσχημα, αλλά εσύ έχεις ιερό καθήκον να το συγχωρέσεις και όσο μπορείς να τον βοηθήσεις. Να πάρει και από μένα 10.000 δραχμές για τον Πέτρο. Δεν είναι μάλιστα ανάγκη να το μάθουν τα παιδιά, αν και καλό θα ήταν να βρεθούν στο πλάι του πατέρα τους τώρα που υποφέρει. Η μάνα, πρέπει να το ομολογήσω, είχε ριζικά να αλλάξει. Στην αλλαγή της είχε παίξει σημαντικό ρολό ο Μακαρίτης Τρελογιάννης, ο οποίος διάβαζε συχνά μαζί της το ψαλτήρι. Πήγα λοιπόν στο νοσοκομείο και τον βρήκα.
Βρήκα έξω από το δωμάτιο που νοσηλευόταν την αδελφή του με τον άντρα της και μια ξαδέλφη του. Ξαφνιάστηκαν με την παρουσία μου. Δεν περίμεναν πως θα δείξω ενδιαφέρον. Έμαθα πως ο Πέτρος από το διαζύγιο και μετά έπεσε σε χαρτοπεξία και το ποτό. Δεν έκανε οικογένεια και συντηρεί το από μικρό εισόδημα που εξοικονομούσε από ενίκεια που λάμβανε από τα χωράφια που ενίκιαζε. Και οι δύο γονείς του είχαν πεθάνει. Η αδερφή του είχε αναλάβει την φροντίδα, τη δικιά του, τα τελευταία χρόνια. Τους είπαν ολίγες και τα δικά μου και τους ρώτησε για την κατάστασή του. Ο Πέτρος του τελευταίους μήνες, σαν να ζητά επιμόνως, Μαρία. Γι' αυτό σου τηλεφώνησα. Φοβάμαι όμως ότι όταν θα σε δει θα χειροτερέψει από τη συγκίνηση, είπε η Χρυσούλα η ξαδελφή του. Ας την να πάει να τον δει, πετάχτηκε ο γαμπρός του. Παναγία μου βοήθησέ με, ψιθύρισα, μπαίνοντας στο δωμάτιο. Με τον που τον είδα άρχισα να κλαίω. Τον ασπάστηκα και του κράτησα το χέρι στην αγκαλιά μου, ευχόμενη να κάνει κουράγιο. Τα μάτια του βούρκωσαν. Συγχώραμε, Μαρία, σου έκανα μεγάλο κακό. Τα παιδιά πώς είναι, η μάνα σου, ο πατέρας σου? Μια χαρά είναι όλοι, απάντησα αμήχανα. Το απέκρυψε το θάνατο του πατέρα μου για να μην τον στεναχωρέσω. Άρχισε να απολογείται με τρεμάμενη φωνή. Ήμουν μέθυσος και πραγματικό ρεμάλι της κοινωνίας. Δεν ήθελα να με δουν έτσι τα παιδιά μου. Ούτε και εσύ, Μαρία. Ήθελα να μείνει εικόνα των πρώτων χρόνων. Γι' αυτό δεν επικοινωνούσα. Αλλά πάντα σας αγαπούσα. Κάτι χωραφάκια και το πατριχό που κληρονόμησα από τους γονείς μου τα έχω γράψει στα παιδιά. Θέλω να φύγω ήσυχος από αυτόν τον κόσμο. Μην τα σκέφτεσαι αυτά, Πέτρο. Κοίτα να ανακτήσεις την ελπίδα. Να βοηθήσει ο Θεός να γίνεις καλά. Η ελπίδα έσβησε από τότε που ο πειρασμός με απομάκρυνε από κοντά σας. Από τότε που ο εγωισμός με τύφλωσε και έγινε αιτία να καταστρέψω την οικογένειά μας. Είπαμε πάρα πολλά σε ελάχιστο χρόνο. Έβλεπα όμως πως πονούσε και δυσκολευόταν και δεν έμεινα πολύ. Έδωσα κρυφά στη Χρυσούλα ένα φάκελο με 50.000 δραχμές και της είπα ό,τι άλλο χρειαστεί, μην διστάσουν να τηλεφωνήσουν. Κάθε μέρα μόλις έβρισκα ευκαιρία πήγαινα στο νοσοκομείο. Οι γιατροί με ενημέρωσαν πως υπάρχουν αλληλεπιτράσεις και μεταστάσεις στην νόσου και δεν έδιναν πλέον πολύ χρόνο ζωής. Ο Πέτρος ζητούσε να με δει. Πραγματικά ένα απόγευμα που τηλεφώνησε στο σπίτι η Χρυσούλα, απάντησε η χαρά. Η Χρυσούλα βρήκε ευκαιρία και της είπε ποια ήταν και στη συνέχεια της μίλησε για την ασθένεια του πατέρα της και την επιθυμία του πριν πεθάνει να τη δει. Εκείνη πήρε τον Αλέξανδρο και πήγαν στο νοσοκομείο. Συμπεριφέρθηκαν στον πατέρα του σαν να μην είχε συμβεί τίποτε, ενώ ο Πέτρος τα φιλούσε και του ζητούσε συνεχώς να τον συγχωρέσουν για τη συμπεριφορά του. Μια εβδομάδα μετά τη συνάντησή του με τα παιδιά, ο Πέτρος έφυγε προς τον ουρανό χαρούμενος, αφού πρώτα εξομολογήθηκε στον ιερέα του νοσοκομείου και έλαβε την θεία κοινωνία. Στην κηδεία του βρεθήκαμε όλοι ως οικογένεια, μόνο η μάνα μου δεν μπόρεσε να έρθει λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας. Τώρα λοιπόν που αναμόχλευσα τις παλιές θύμησες, έφερα στο προσκήνιο τα λόγια και τις προτροπές του Τρελογιάννη, που βοήθησαν στην εκδήλωση αυτής της συμπεριφοράς μου. Δεν θα είχα καταφέρει στα αλήθεια να λειτουργήσω έτσι, αν δεν με προετοίμαζε κατάλληλα. Απόσπασμα από το βιβλίο «Ο Τρελογιάννης», τόμος Β. Εκδόσεις Αγαθός Λόγος.